πολύ χαρούμενη ότι κάνει το απολαμβάνει. Αν της πει να πάει στη θέση της, γιατί θα πάμε, θα πάει στη θέση της. Εκεί πάνω δε τρώει. Είναι Βεράνης και είναι Ντοκ Σέντερ και δείχνουμε πως ξεκινάμε το δάκο μας στα σκυλιά, πως ξεκινάμε την προεργασία για να μαθαίνουμε να κοινάει τον Ροδέν. Έχει περάσει υπό ένα και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα άτομο που, έχει περάσει υπό ένα και με πολύ καλή βαθμολογία, 96, 96, 90. Το πόσο. Θα θέλω να είναι φιλικά. Μπορούμε να τα βάλουμε εμείς ή να μπουν αυτά από μόνοι τους όπως το νιώθουν σε οποιαδήποτε διάθεση. Βλέπετε που είναι ένα πολύ μικρό που θέλουμε εμείς, κοντρολαρισμένα. Αλλιώς έχουμε αυτό που έλεγαν οι παππούδες μας, ένα άγριο σκυλί, θα φάει τα άλλα τα σκυλιά. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, όχι, είναι κοινωνικό σκυλί, γενναίο σκυλί, σκυλί με δύναμη, το οποίο μπορεί να μας προστατεύσει ή να μας βοηθήσει να προστατευτούμε, αλλά κάτω από κανόνες. Τη δύναμη λοιπόν του σκυλιού μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο θέλουμε εμείς. Πρέπει δηλαδή τα ένστικτα, τις ανάγκες του σκύλου να τις βάλουμε σε ένα κανάλι τέτοιο που να μπορεί να είναι χρήσιμο. Ευχαριστούμε για το οτιδήποτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την επίδειξή μας. Χαϊδεμένα του τύπου το γλυκό με το μωρό μου, αλλά όπως βλέπετε συνυπάρχουν, έτσι. Το πόσο καλά εκπαιδευμένα είναι μπορούμε να σας το αποδείξουμε μέσα από τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες ποιες είναι, είναι οι αγωνιστικές διαδικασίες. Όλοι λένε έχω ένα εκπαιδευμένο σκυλί. Το δικό μου κάνει αυτό, το δικό μου κάνει εκείνο, το δικό μου κάνει το άλλο, το δικό μου είναι έτσι, το δικό μου είναι αλλιώς. Γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί οι όμιλοι και βάζουν κοινούς κανόνες για όλους. Δηλαδή πρέπει ένα σκυλί να διαγωνιστεί στην υπακοή και να κάνει α, β, γ, δ, ε, ζ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όσο πιο όμορφα, όσο πιο χαρούμενα, όσο πιο γρήγορα, όσο μεγαλύτερη ακρίβεια τα κάνει, τόσο περισσότερο πόντου παίρνει. Αυτό είναι ένα κοινό αγώνα για όλους. Σε αυτόν τον κοινό αγώνα συμμετείχαμε εμείς, σαν Βεράνης και Ινάνη Σέντερ, με δύο σκύλους. Το σκύλο της Ιόλης, όχι την κόρη αυτή της σκύλας, η οποία είναι η μαμά όλων, και το σκύλο του Μάρκου που μόλις έφυγε. Πέρυσι η Εθνική Ελλάδος, μπορείτε να το δείτε στο περίπτερό μας γραμμένο, ήταν αποτελείται από δύο παιδιά, την Ιόλη και τον Μάρκο, που ήταν, ο Μάρκος ήταν ο πιο νέος χειριστής στο παγκόσμιο και πήρε τη 16η θέση στην πρώτη του εμφάνιση. Έβγαλε την Ελλάδα αστροπρόσωπη. Η Ιόλη με τραυματισμένο σκύλο, η μόνη γυναίκα από τα Βαλκάνια, βγήκε 69η. Εμείς χαιρόμαστε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε τις δυνατότητες της σχολής μας. Όχι τι θα κάνουμε σε εσάς, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ή αν τι θέλετε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει αυτή η εικόνα, μπορείτε να χειροκροτήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω... Τι λέει, τι σημαίνει. Μαμά, ξέρω, τι λέει ρε σας φυλάκι. Ας καλά, ε. Τι είπα εδώ. Τι είπα εδώ, ρε. Τι είπα εδώ, ρε. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο. Μπράβο το κορίτσι μου. Εδώ δίπλα! Τι σημαίνει! Πάρτε το κοπέλα μου, πάρτε! Μπράβο η κοπέλα μου, μπράβο! Μπράβο μωρέ, μπράβο! Μωρέ, μπράβο!
έγινε. Τι έγινε, πολύ χάλος, δεν πήραμε. Άντε γιατί, άντε γιατί. Άστον, σάπλε. Καμά βοήθε, πάρ' το μωρέ, πάρ' το μωρέ. Μίλα ζώση. Πάρ' το μωρέ, πάρ' το κοπέλα. Thank you.